Μέσω πελαγάρ με νίζω και έχω πλώρη τον καϊνό και έχω την αγάπη πρίμα κι αλμπουρώει το χωρισμό και έχω την αγάπη πρίμα κι αλμπουρώει το χωρισμό. Θάλασσα μη με διώχνεις μακριά, χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά. Είναι γνωστή για το επιβλητικό της κάστρο, την πανέμορφη παραλία και το μοναχικό της ναυάγιο. Τη Γραμβούσα θα επισκεφτούμε σήμερα, που βρίσκεται εδώ, στο βορειοδυτικότερο άκρο του Νομιχανίων και δίπλα στον εξωτικό μπάλο. Ένα ηλιόλουστο πρωινό του Απριλίου ξεκινήσαμε με καλή παρέα από το λιμάνι του Καβονισίου στο Καστέλι, με προορισμό τη Γραμβούσα και τον Μπάλο. Με καπετάνιο τον Δημήτρη Παπαδάκη και παρέα τον Πέτρο Πετράκη, τον Γιάννη Λιονάκη και τον οπερατέρ μας Νόντα Κουκλάκη, αλλά και το Λευτέρι που βιαζόταν να μπει στο φουσκωτό, φορτώσαμε εξοπλισμούς και προμήθειες και 20 λεπτά αργότερα φτάσαμε στο όμορφο και χιλιοτραγουδισμένο ακροτήρι. Περάσαμε το μπουγάζι με ένα πεντάρι δυτικό, αλλά μόλις πλησιάσαμε στη Γραμβούσα, δεν μας ενοχλούσε πια. Πρώτο, μας υποδέχτηκε το Δημήτριο Σπί, το Motorship, που προσάραξε με την αριστερή μεριά στον κόλπο της σήμερης Γραμβούσας στις 8 Ιανουαρίου του 1968 και από τότε αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής. Στις Γραμβούσα, στα κροτήρι, στις Γραμβούσα, στα κροτήρι, εγλετούσα μια φορά με ένα κρητικό ψαρά. Λοιπόν, είμαστε στο νησί της Γραμβούσας, της σήμερης Γραμβούσας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθε το συνεργείο της Νέας Τηλεόρασης και εσείς προσωπικά. Αυτό το μέρος, το ησυχαστήριο για μας και για τον καθένα. Πιστεύω ότι όσες ώρες μείνετε πάνω θα το ζήσετε κι εσείς, θα το καταλάβετε, θα το δείτε και θα το μεταφέρετε. Έρχομαι εδώ 30-35 χρόνια. Για να βρω τον εαυτό μου, ούτε για να ψαρέψω, ψαρεύω μεν, αλλά ό,τι ψάρια βγάλω από εδώ δεν πάνε ποτέ για πούλημα. Πάνε πάντα για φάγωμα, με καλή παρέα, καλό κρασί, καλούς φίλους και πολλούς αγνώστους. Όποιος βρεθεί εδώ πέρα, την ίδια περιποίηση θα έχει, με σένα, με τον καθένα που θα έρθει εδώ, ή φίλος, ή γνωστός, ή ξένος. Ένα γέρο καπετάνιο. Βάρκα τη χαρά στις Γραμβούσας στα νερά. Γραμβούσα όμως χωρίς ψαρά και μάλιστα κριτικό δεν γίνεται. Ο Μιχάλης Σημεάκης, αν και από το Καστέλι, είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της περιοχής, καθώς τα τελευταία χρόνια μένει εδώ αρκετούς μήνες το χρόνο. Τον συναντήσαμε στο καΐκι του να ξύνει την ψαριά της ημέρας, γιατί μας είχε υποσχεθεί πως θα μας μαγειρέψει. Έχουμε γύρω στα 30 χρόνια, 32 χρόνια στη Γραμβούσα. Μένω γύρω στα 12-14 χρόνια μόνιμα στη Γραμβούσα, μόνιμα εννοώ 8 μήνες το χρόνο περίπου. Και πιστεύω πως για μένα είναι λάθος το λένε νησί Γραμβούσα. Έπρεπε να το λένε νησί του παραδείσου, γιατί για μένα είναι ο παράδεισος εδώ. Εδώ ξεχνάς τα πάντα, εδώ αρχίζει και τελειώνει ο κόσμος.
Εδώ είναι η αρχή και το τέλος του πλανήτη. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο εδώ που είστε σήμερα, που ήρθατε να με βρείτε. Είναι φανταστικά. Δηλαδή, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς τηλεοράσεις, χωρίς τίποτα. Τα πουλιά, τον αέρα, τη φύση, την ομορφιά, όλα αυτά. Πολύ δύσκολο να τα βρεις όλα μαζί. Τα βρεις σε αυτό το νησί. Και πιο πολλά ψάρια τρώγω παρά πουλώ. Όχι πως είμαι οικονομικά ανεξάρτητο, γιατί είμαι ένας φτωχός ψαράς. Απλώς μου αρέσει η καλοπέραση, γιατί δεν ξέρω αν ζω του χρόνου, αύριο, σε μια ώρα. Λοιπόν, μου αρέσει να ζω πάντα τη στιγμή. Και εντάξει, έχει ψάρια, κάνουμε ένα μεροκάματο, ζω την οικογένειά μου από αυτή. Δουλεύει και η γυναίκα μου, συμβάλλει και στο σπίτι, στα έξοδα του σπιτιού. Μεγαλώσανε τα παιδιά μου, δουλεύουν και αυτά και συνεισφέρουμε όλοι μαζί. Και μπορώ και κάνω και εγώ το μεράκι μου, μπορώ και κάνω αυτό που μου αρέσει πλέον. Γιατί είμαι 52 χρόνια, έχω δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή μου, έχω περάσει πάρα πολλές κακοχίες και τώρα πιστεύω πως φτάνει στο τέλος της ζωής μου, μου αρέσει να περνώ καλά. Μ' αρέσει εδώ, μ' αρέσει αυτό το μέρος, μ' αρέσει. Για μένα δεν υπάρχουν αυτά τα χρώματα που βλέπεις εδώ στη θάλασσα, πιστεύω πως δεν θα τα δεις πουθενά αλλού. Έτσι δεν είναι? Όταν μιλάει για τη Γραμβούσα, ο Μιχάλης Σημεάκης λάμπει. Το νησί είναι το ησυχαστήριό του και απολαμβάνει την κάθε στιγμή εδώ. Να τέλει βρει με τον εαυτό σου για να ζεις εδώ. Και να μην σ' αρέσει το ψέμα, να σ' αρέσει η αλήθεια, που οι ειλικρινείς άνθρωποι είναι πάρα πολύ λίγοι σήμερα. Όλοι θέλουν κάτι από σένα. Και δυστυχώς έχουν γίνει πιο πολλοί αυτοί που θέλουν κάτι παρά να σου δώσουν κάτι. Και γι' αυτό μου αρέσει εδώ η απομόνωση, μου αρέσει η μοναξιά, μου αρέσει. Έρχονται τα φιλαράκια μου και με βρίσκουν, όπως και εσύ, ευτυχία, είσαι καλά. Καθίζεται 2-3 ώρες, μια μέρα, κάνουμε τα παρεάκια μας. Είναι φανταστικά εδώ. Και να είστε καλά που έρχεστε και με βρίσκετε και εμένα εδώ. Και έτσι ξεφεύγω και μπαίνω κι εγώ λίγο στον πολιτισμό. Γιατί μου αρέσει, εντάξει, υπάρχει και μια ομορφιά στον πολιτισμό. Αλλά υπάρχουν τόσο παράξενα και τόσο κακά πράγματα που αλλοιώνουν την ομορφιά του πολιτισμού. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αγαπάνε τη φύση και τα έχουν βρει με τον εαυτό τους. Πάρα πολλοί έρχονται εδώ, πιο πολλοί έρχονται αυτοί εδώ και σου λένε τι ήρθα να κάνω εδώ. Νομίζουν πως θα δουν ξενοδοχεία, θα δουν μέγαρα, γιατί έχουν μάθει και ζουν στην πολυτέλεια. Αυτοί που έχουν μάθει και τα έχουν βρει με τον εαυτό τους κάνουν πάρα πολύ εδώ. Και έρχονται για μια μέρα, για μια ώρα και καθίζουν 2-3 μέρες. Γιατί βλέπουν, τους αγγίζει στην ψυχή η ομορφιά αυτού του τόπου. Μεταξύ, οι άλλοι ψαράδες, ο Γιάννης και ο Δημήτρης, είχαν ετοιμάσει τον εξοπλισμό τους για μία βουτιά στα καταγάλανα νερά της περιοχής. Μας χαιρέτησαν και έφυγαν αφού πρώτα πήραν την παραγγελία μας. Αστακό ή κολοχτύπα, για να μας φτιάξει ο Μιχάλης αστακό μακαρονάδα. Εμείς θαυμάσαμε το ενετικό κάστρο που είναι χτισμένο σε ύψος 137 μέτρων πάνω από το φυσικό λιμάνι του νησιού. Η θέση του ήταν στρατηγική, καθώς προστάτευε όλη τη βορειοανατολική Κρήτη, ενώ το μέγεθός του εξακολουθεί να εντυπωσιάζει, καθώς έχει τριγωνικό σχήμα με κάθε πλευρά του να ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο. Αυτός που θα έρθει στο νησί της Γραμπούσας, της Σήμερης, λέω της Σήμερης γιατί εδώ μπορεί να γυροβολήσει, μπορεί να δέσει στο μόλο και έχει πιο εύκολη πρόσβαση. Μπορεί όμως να επισκεφτεί και το νησί της Άγριας, να δει πραγματικά την άγρια ομορφιά του, όνομα και πράγμα που λέμε, να πάει απέναντι στον Πάλο, να δει τη μοναδική παραλία, πιστεύω δεν υπάρχει καλύτερη. Έχει πάρα πολλές επιλογές, με μικρά κολπάκια, με αμμουδερές παραλίες για μπάνιο, για κάμπινγκ, για ό,τι θέλει να ευχαριστηθεί και να περάσει καλά αυτό η παρέα του. Το στόμα σου μοσχοβολά, βασιλικό και δυόσμο, ένα σκηνάκι μας κρατά, εμένους με τον κόσμο. Γαλτό σου για και εγώ του μια, και πάμε να χαθούμε.
θάλασσα στην αγκαλιά. Έλα να αγαπηθούμε. Το σύμπλεγμα ακροτηρίου γραμβούσας και νησίδων γραμβούσας, ήμερης και άγριας, όπως λέγεται, είναι περιοχή Natura, αναγνωρισμένη με συγκεκριμένους κωδικούς, και αυτό σημαίνει ότι είναι ιδιαίτερης ποιότητας και ιδιαίτερων στοιχείων που χρήζουν προστασίας, και χλωρίδας και πανίδας. Είναι ένα τοπίο το οποίο φέρνει στο μυαλό μας εξωτικές καταστάσεις. Αυτή δηλαδή η συνένωση της Σάμου με την άγρια δασική βλάστηση, η γεωμορφολογία της περιοχής, οι σχηματισμοί, τα νησιά και οι θρύλοι που περικλείονται και τα περικλείουν και τα περιβάλλουν έτσι από πολλών δεκαετιών. Ξέρετε, δεν είναι ανάγκη ενδεχομένως να πούμε και για τους τροβαδούρους και για τα μνημεία και για τις σφαγές και τους τραγουδιστάδες της γραβούσας και τους ψαρευτάδες, θα σας χρησιμοποιήσω λέξεις που εν πάση περιπτώσει προκύπτουν από την παραδοσιακότητά μας. Άγιε μου Νικόλα Μάστα, τα κόρνια στα κύματα, Αφροδίτη σαν κυρά μου, ξέρεις από κρίματα, ξέρεις από κρίματα. Πώς όμως μπορεί κάποιος να πάει στη Γραμβούσα και τον Πάλο? Στο νησί της Γραμβούσας πρόσβαση έχεις μόνο διαθαλάσσης, είτε με τα πλοία τους καλοκαιρινούς μήνες που κάνουν τη γραμμή Καστέλη Γραμπούσα ή με φουσκωτό πολυεστερικό, τι σκάφος έχει ο καθένας. Εύκολα έρχεται, οι καιροί βοηθάνε. Συνήθως οι καιροί είναι δυτικοί. Το 60 με 70% των περιπτώσεων είναι δυτικοί καιροί, όχι πολύ ισχυροί. Θα βρει και καλές θάλασσες για να έρθει. Αν έχει το σκάφος του μαζί για να έρθει φυσικά στην Ήμερη Γραμπούσα ή στην Άγρια, πέρα από το ψάρεμα, αν είναι ψάρα ντουφεκάς ή ψαράς απλώς, μπορεί να κατέβει στον Πάλο με τα πόδια από το δρόμο που έρχεται από την Καλυβιανή, να αφήσει το αυτοκίνητο ψηλά, θα κατέβει και ένα μισάωρο με τα πόδια, λίγο η επιστροφή είναι το πρόβλημά του, θα το λύσει όμως με καλή διάθεση. Παραλίες πολλές έχει, μικρές και πολλές. Έχει λοιπόν τις επιλογές του, είτε στην πολυκοσμία, είτε μόνος κατηδίαν, με την παρέα του να φιλοξενηθεί από την παραλία που θα επιλέξει. Η Γραμβούσα είναι και ο τόπος συνάντησης δύο καλών φίλων, του Πέτρου και του Μιχάλη. Με τον Μιχάλη είμαστε συμμαθητές. Είμαστε μια ηλικία, γνωριζόμαστε από παιδιά, βρισκόμαστε πάντα εδώ με πολλούς, μα πάρα πολλούς φίλους, Έλληνες και ξένους. Χρόνια και χρόνια έρχονται εδώ με την καλή κουβέντα, την καλή παρέα, καλό φαγητό, καλό κρασί και καλό πέραση. Και είχε έρθει η ώρα να διαπιστώσουμε τα όσα υποστηρίζει ο Πέτρος, ειδικά το σημείο με το καλό φαγητό που είχε αναλάβει ο Μιχάλης και το καλό κρασί που ήταν υπόθεση του Πέτρου. Έτσι λοιπόν, ο Μιχάλης μπήκε στην κουζίνα για το πρώτο πιάτο. Σουπιές κρασάτες με το μελάνι τους. Βάνουμε λίγο λάδι στο τηγάνι. Πάρα πολύ λίγο λάδι για να μην κουλήσουν οι σουπιές. Βάνουμε ανάχυλα με το καπάκι της σουπιές κάτω και θα αφήνουμε όσο για να ξεκολλά το καπάκι. Τις έχεις καθαρίσει? Όχι. Όπως είναι, από τη θάλασσα στο τηγάνι. Κόβουμε σιγά σιγά το καπάκι, το βγάζουμε με το χέρι και βγαίνει το καπάκι. Μετά τις κόβω κομμάτια και τις βάλω ένα ποτήρι κρασί. Δεν έχουν ψηστεί, βάλω και δεύτερο, βάλω και τρίτο. Με το που έχουν ψηστεί οι σουπιές και δοκιμάζω, παίρνω μπουκιά και δοκιμάζω, βάλω και ένα ποτήρι λάδι, μισό ποτήρι λάδι. Στο τελείωμα και δένει και γίνεται κρέμα με το κρασί. Αυτή είναι η συνταγή της σουπιάς. Και μία ένα ιδιάζεται, το μελάνι είναι πάρα πολύ καλό γιατί γλυκίζει. Είναι πολύ, πολύ νόστιμο το μελάνι. Και δεν βάζουμε και αλάτι σε αυτό. Και δεν βάλουμε και αλάτι γιατί η σουπιά που τη φύζει είναι αρμυρή, όπως και το χταπό δεν θέλει αλάτι. Μου τη σουπιά με τα μαλάκια. Και θέλουν σιγανή φωτιά. Γιατί αν βάλεις πολύ φωτιά, κάνει κρούστα απ' έξω και είναι ανύψτα από μέσα. Θέλει, αν έχει κουζίνα, αν έχουν κουζίνα στο 4 την κουζίνα για να το ψήσει. Δηλαδή εκεί που να κάνει 10 λεπτά να κάνει μισή ώρα. Είναι πιο νόστιμο και ψήνεται σίγουρα. Και ένα ωραίο κρασί από τον Πέτρο. Και ένα ωραίο κρασί από τον Πέτρο, το Πετράκι. Είναι κάτι στιγμές με καλή παρέα που δεν περιγράφονται. Τέτοιες ήταν
αυτές που ακολούθησαν. Είναι κάτι στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη. Για όλα αυτά που ζητάς, για πολλά που πονάς, για το τίποτε μιας ευτυχίας. Και γυρνάς σαν τρελός του καθρέπτη εαυτός, θύμα θήτης κακής συγκυρίας. Ποιος όμως από τους δύο φίλους μαγειρεύει καλύτερα? Πιστεύω ότι η κορυφή είναι ο Μιχάλης. Όταν έρχομαι εδώ και είναι ο Μιχάλης εδώ, αυτός μαγειρεύει. Εγώ δεν γκίζω, μόνο σερβίρω και πίνω. Σπεσιαλίτη του Μιχάλη θα έλεγα την αστακομακαρονάδα, κορυφή βέβαια, βραστόπλακο, σουπιέ στο μελάνι, ό,τι μπορεί να σκεφτείς και να έχει σχέση με ψάρια. Αλλά όπως την αστακομακαρονάδα του Μιχάλη δεν υπάρχει άλλη. Οι γευστικές εκπλήξεις στη Γραμβούσα δεν είχαν τελειώσει. Μέχρι να επιστρέψουν οι ψαροντουφεκάδες, ο Μιχάλης μπήκε και πάλι στην κουζίνα. Θα κάνουμε ένα βραστόπλακο που λίγοι άνθρωποι το ξέρουν και το θέλουν και λίγοι ψαράδες. Πώς το πες? Βραστόπλακο, αναμεταξύ βραστό και πλακή. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και τρως και δεν χορταίνεις. Σιγουρίζουμε λοιπόν 3 κρομίδια. Μόλις μελώσουν τα κρομίδια, βάλουμε 1-2 ντομάτες μέσα. Αν είναι προς το άγουρο οι ντομάτες, βάλουμε και 1 κουταλιά της σούπας, του γλυκού, ζάχαρη. Μόλις δέσει αυτή η κρέμα, βάλουμε τις πατάτες μέσα με λίγο νερό, για να μην κολλήσουν οι πατάτες. Τα ψάρια πού είναι? Θα με αφήσεις να σου τελειώσω? Παρακαλώ. Αν είναι μικρά τα ψάρια, τα βάνεις, αφήνεις τις πατάτες και είναι μισοψημένες. Αν είναι μεγάλα τα ψάρια, τα βάνεις μαζί με τις πατάτες μέσα. Και κανονίζεις και τα σκεπάζεις με το νερό. Σε 20 λεπτά είναι έτοιμο το φαγητό. Όπως ακριβώς το είπε ο Μιχάλης, το βραστόπλακο σε 20 λεπτά ήταν έτοιμο. Και μέχρι να κρυώσει, κάναμε μια βόλτα στην περιοχή, ξεκινώντας από το Εκκλησάκι, που βρίσκεται στην αρχή του μονοπατιού που οδηγεί στο κάστρο. Οι ψαράδες τη φτιάξανε, η εκκλησία αναγέρθηκε, ήταν ένα κομμάτι, μια γωνιά και μια εικόνα. Πρωτοβουλία Ενιούς Καστρινάκη, Μανώλη, Αντώνη, δάσκαλος ήταν, πήρε πρωτοβουλία και την αναστηλώσανε με βοήθεια των Πελιχρονακιών από το Καστέλι. Έφεραν τα υλικά, είχαν τότε μόνο καΐκια αυτοί και έφεραν τα υλικά, ασβέστες, τσιμέντα. Κάτσαν εδώ ένα μήνα και τη φτιάξαν αυτοί, τα Πελιχρονάκια του 45. Η εκκλησία βάνει τώρα τα νερά και σκέφτεται τώρα η ενορία Γραμβούση να τη φτιάξει πάνω, να την αναστηλώσει. Τι εκκλησία είναι? Η 12 Απόστολη. Και είναι πάντα ανοιχτή, έτσι? Πάντα ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο να ανοιχτή. Δώσ' μου μια μέρα να κατοικήσω στα μάτια σου. Δώσ' μου μια νύχτα να παραδώσω ψυχή σαν τον αγέρα, σφυρίζω στα μονοπάτια σου. Η μοναξιά μου δεν την ξεπλένει η βροχή. Λίγη ώρα αργότερα, ο Στάθης, το φουσκωτό του Δημήτρη, έδεσε και πάλι στο λιμάνι της Γραμβούσας. Και πήγαμε κοντά να δούμε τι ψάρια έπιασαν οι ψαράδες. Βρισκόμαστε στη Γραμβούσα, στην Ήμερη Γραμβούσα. Ψαρεύω 30 χρόνια εδώ πέρα. Ο βυθός είναι καταπληκτικός, από τους ωραιότερους βυθούς που έχουμε στην Κρήτη. Και το ψάρεμα σήμερα δεν πήγε καλά, αλλά ο μεζές βγήκε. Σήμερα δυστυχώς είδαμε ένα ψάρι ωραίο, ήταν ένας ροφός γύρω στα 15-15,5 μέτρα. Την τελευταία στιγμή το ψάρι έκανε μία απότομη κίνηση και η βέργα το χτύπησε λίγο παρακάτω. Δεν το χτύπησε δηλαδή σε κέριο σημείο ώστε να το σκοτώσει και να βγει πολύ εύκολα. Με αποτέλεσμα στη δεύτερη βουτιά το ψάρι να έχει ξεψαρίσει, να έχει φύγει δηλαδή πάνω από τη βέργα και να μην το βρούμε στις γύρω πέτρες, να μην μπορέσουμε να το βρούμε με απανωτές βουτιές κτλ. Μεγάλο ψάρι? Ήτανε γύρω στα 7-8 κιλά.
Ήταν ευτυχώς όμως στο σημείο που το πήρε το ψάρι, ελπίζουμε να ζήσει και να μην πεθάνει δηλαδή. Είναι κρίμα. Πώς είναι όμως ψαρευτικά ο βυθός στη Γραμβούσα? Όσο περνά τα χρόνια βλέπουμε ότι τα ψάρια λιγοστεύουν, με αποτέλεσμα να κάνεις πολλά μέτρα, να κολυμπάς πολλά μέτρα, να κάνεις για να δεις κάτι αξιόλογο και να μπορέσεις να το χτυπήσεις. Ναι, όντως υπάρχει αυτό ότι μπορεί να απογοητευτείς κάποιες φορές, όμως εδώ στην Γραμβούσα υπάρχουν πολλά μικρόψαρα. Βλέπεις κίνηση, μελανούρια, σκάρους και όσο και να είναι, αν δεν βγάλεις κάποιο ψάρι μεγάλο, μπορείς να βγάλεις κάποια από τα μικρά και να βγει ο μεζές, όπως είπε και ο Γιάννης πριν. Το υποβρύχιο ψάρεμα είναι ένα χόμπι με φανατικούς θαυμαστές. Θέλει όμως μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε να γίνεται με ασφάλεια. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι να μην πηγαίνουμε στο ψάρεμα ποτέ μόνοι μας. Πάντα με ζευγάρι. Το ζευγάρι μας να έχει τις ίδιες δυνατότητες με εμάς και να προσπαθούμε να μην επηρεαζόμαστε από τη θέα ενός ψαριού, δηλαδή να μπορούμε να λέμε και όχι σε κάποιο ψάρι που είναι δύσκολο, γιατί κανένα ψάρι δεν αξίζει τη ζωή μας. Η ύπαρξη ζευγαριού είναι ο νούμερο ένα κανόνας για όσους κάνουν ψαροτούφεκο. Να έχεις κάποιον οπωσδήποτε δίπλα σου, να σε βλέπει και να τον βλέπεις στις απανωτές βουτιές. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο. Το δεύτερο βέβαια είναι να έχουμε τη σημαδούρα, τον πλωτήρα που λέμε, με το σημαίακι, ώστε να μας βλέπουν τα σκάφη που περνάνε ενδεχομένως από δίπλα μας και να μπορεί και το ζευγάρι μας να μας δει αν απομακρυνθούμε λίγο σε κάποιες περιπτώσεις. Να έχουμε ένα μαχαίρι μαζί μας οπωσδήποτε, διότι σε περίπτωση που κάπου πιαστεί κάποιο κορδόνι, κάποιο της σημαδούρας μας το σκηνάκι, να μπορέσουμε να το απελευθερώσουμε. Τα τρία βασικά πράγματα πιστεύω ότι είναι αυτά. Και θα πρέπει να μην υπερεκτιμούν και τις δυνατότητες. Βέβαια, μετά αυτό είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε καλή φυσική κατάσταση, να μην έχουμε πιει την προηγούμενη μέρα, να είμαστε σε καλή διάθεση. Όλα αυτά μετράνε στο να είμαστε ασφαλείς στο ψαροτουφικό μας και να κάνουμε το χόμπι μας πολύ ευχάριστο. Μετά από τόσες ώρες στο βυθό, οι ψαροτουφεκάδες της παρέας πεινούσαν. Έτσι χάσαμε την ευκαιρία να μας ετοιμάσει ο Μιχάλης την ξακουστή του αστακό μακαρονάδα. Αλλά εντυπωσιαστήκαμε από το πολύ νόστιμο βραστόπλακο. Τις νύχτες του καλοκαιριού που ρίχνε τα μαλλιά σου, ένα αεράκι νότικο μες στη θολή ματιά σου, θύμασε το μπαρμπάστελι με τσόρες να μιλεί για ένα μικρό σαράκινο κουρσάρο τον αλλή. Μικρό παιδί το πήρανε και το ψήσει αρμύρα, τράνος κουρσάρος γίνει και έτσι το γραφένει μοίρα. Έλεγε ο γέρος και πέπε το λογισμό μαλλού, μα επατούνα στα χνάρια σου στην άκρη του γυαλού. Η Γραμβούσα και ο Μπάλος με τα μαγευτικά καταγάλανα νερά και το υπέροχο τοπίο αποτελούν πόλο έλξης κάθε χρόνο για χιλιάδες επισκέπτες. Κάποιοι όμως όταν φεύγουν αφήνουν στον υπέροχο αυτόν τόπο τα σημάδια τους. Έρχονται παραθεριστές εδώ και καθίζουν Σαββατοκύριακο, μονοήμερο, διήμερο, τρίμερο και αφήνουν τα σκουπίδια και φεύγουν. Εδώ δεν υπάρχει μου τη σκουπιδιά, αλλά περνάμε το Δήμο σε ικανό υπάλληλο. Αυτή την εποχή που δεν υπάρχει, γιατί το καλοκαίρι είναι τα καραβάκια, ο κοινόπουλο τα παίρνει. Αλλά αυτή την εποχή δεν υπάρχει κανείς. Για ποιο λόγο λοιπόν, ποιο θα περάσει να τα πάρει τα σκουπίδια, ή να τα αφήνουν να γίνουν σωρό, είναι ωραία εδώ, και να καίει ο ήλιος στις σακούλες και να πλώνται σε όλη την παραλία και σε όλη την Γραμβούσα. Είναι ωραίο αυτό. Σας παρακαλώ πολύ, παίρνετε τα σκουπίδια. Ο καθένας που έρχεται να παίρνει τα σκουπίδια του. Δεν είναι ντροπή μου ούτε κακό. Πάει σε λιμάνι, να τα αφήνει στο λιμάνι σε έναν κάδο μέσα. Εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος με τα σκουπιδιά να παίρνω του καθένα τα σκουπιδιά. Προχθές πήρα δύο σακούλες. Τώρα έχουν αφήσει άλλη μία στο μόλο από ένα κότερο προχθές. Δηλαδή, ποιο θα τα πάρει τα σκουπίδια αυτά. Θα λιώσει η σακούλα εκεί με τον ήλιο και θα γεμίσει όλο το μόλο σκουπίδια. Είναι ωραίο. Αν το κρίνετε σε ωραίο και σας αρέσει έτσι, ή είναι έτσι στο σπίτι σας απ' έξω γεμάτο σκουπίδια, καλά κάνετε και τα αφήνετε και εδώ στην Γραμβούσα. Αλλά δεν πιστεύω σε κανείς στο σπίτι να είναι απ' έξω σκουπίδια. Παραθέλουμε το δικό μας καθαρό και όπου πάμε να τα μολύνουμε όλα. Αν ο καθένας παίρνει το ένα σκουπίδι του, δεν θα επιβαρυθεί καθόλου.
Ο εργάτης όμως, ο εργαζόμενος όμως, θα πρέπει να μαζέψει των χιλίων ανθρώπων τα σκουπίδια. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη και οι επιβαρύνσεις. Άρα λοιπόν, κάποιος ο οποίος έχει την αίσθηση, αυτό που προείπαμε, της μη κατανάλωση, δεν είναι τα τοπία χώροι οι οποίοι επιβλέπονται, δεν περνάει σκουπιδιάρικο, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με μία τάξη, με μία προβλεπτικότητα, να τα συσσωρεύουμε, να τα πακετάρουμε, να τα επιβιβάζουμε και να τα αποβιβάζουμε στο λιμάνι Καβόνης ή στο Καστέλι. Εντάξει, θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο να μπει στη τσέπη, στην τζαντούλα του καθενός το ένα σκουπίδι. Αυτό μάλιστα, το αυτονόητο δηλαδή, είναι και το μόνο που ζητάνε από τους επισκέπτες εκείνοι που πηγαίνουν συχνά στη Γραμβούσα. Πιστεύω ότι δεν νοείται κριτικός αυτός που δεν έχει έρθει έστω και μία φορά να δει τη Γραμβούσα, γιατί είμαι σίγουρος αν έρθει μία φορά θα έρχεται συνέχεια. Έρχονται από όλο τον κόσμο, όταν λέμε από όλο τον κόσμο εννοούμε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά, πόσο μάλλον εμείς που είναι δίπλα μας. Να έρθουν, απλά να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι ό,τι βρίσκουν να το αφήσουν όπως είναι και να το σέβονται, αν όχι να το αξιοποιούν, τουλάχιστον να το αφήσουν όπως το βρήκανε και να μην το χαλάσουν. Απόγευμα πια, γεμάτη εικόνες και γεύσεις από τον υπέροχο αυτόν τόπο, πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Τελικά, ο Πέτρος Πετράκης είχε δίκιο όταν έλεγε πως στη Γραμβούσα όσοι κάθονται στην παρέα τους περνάνε υπέροχα. Όσο για την ξακουστία στα κομακαρονάδα του Σημεάκη που δεν προλάβαμε να δοκιμάσουμε. Ο Μιχάλης μας είπε τη συνταγή, αλλά δεν τη συγκρατήσαμε για ένα και μόνο λόγο. Να επιστρέψουμε στο ακροτήρι της Γραμβούσας και στον κριτικό ψαρά. Είδε κάτι στιγμές σαν μικρές πινέλιες, ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει. Λείπουν λίγα ακριβά των χρωμάτων νερά για να δώσουν του τόπου τη γνώση. Για τους κήπους της γης, για το ροζ της αυγής, για το κύμα που απόμεινε μόνο, να χαϊδεύει με αφρού τους πικρούς μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.